Λέμε εδώ τα μαμαδίστικά μας. Γιατί χώρισες? Το είπε μόνη της και ένιωσε άσχημα και το μάζεψε. Γιατί χώρισες? Παιδιά, μπροστά στα κορίτσια. Γιατί? Νιώθουν άσχημα. Μα εγώ θεωρούσα ότι αυτόν τον τελευταίο σύντροφο που είχες θα τον παντρευόσουν κάποια στιγμή. Είσαστε χρόνια, δεν είσαστε μαζί. Πόσα είσαστε? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μαζί είμαστε, συνεργαζόμαστε. Έχεις χωρίσει, δεν έχεις χωρίσει. Έχω χωρίσει. Έχεις χωρίσει. Αλλά δεν έχουμε χωρίσει. Δεν λειτουργούσε η σχέση μας, τέλος πάντων. Και τώρα το κατάφερες τώρα και αυτό, να είναι νέο. Αυτό είδος. Δεν το κατάφερα. Να χωρίσεις και να είσαι και. Κοίτα, δεν το κατάφερα. Παρεάκι. Από... Ενώ παλιότερα δεν. Σουηδία. Παλιότερα δεν γινόταν. Εξαρτάται όμως από τον άνθρωπο. Όταν έχεις ζήσει κάποια πράγματα με έναν άνθρωπο που τον αγαπάς, περνάς καλά, είναι φίλος σου, τον εκτιμάς, τον θαυμάζεις. Τι θα πεις, χώρισα και έξω από τη ζωή μου? Δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Θα μου λείψει εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δύσκολο είναι για σας? Δεν γίνεται να βγάλεις από τη ζωή σου έναν άνθρωπο καλό. Κοίτα, έχουμε βρει πολλούς. Ένα λεπτό. Αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί. Διότι άλλο είναι αναγκαστικά να έχεις καλή σχέση γιατί έχεις παιδιά με τον άνθρωπο αυτό. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Όταν έχεις παιδιά, αναγκάζεσαι. Γκλουπ. Το καταφύγεις. Και σε πολλές σχέσεις αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις. Ναι. Και σε καλές σχέσεις. Όταν όμως δεν έχεις αποκτήσει παιδιά από μια σχέση και αποφασίζεις να κρατήσεις αυτόν τον άνθρωπο κοντά σου στη ζωή σου, να καταφέρετε. Ξέρω, να κάνετε παρέα, να είστε φίλοι, δεν ξέρω να τι. Να βρούμε μια νέα μορφή σχέση. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι αυτή, πώς θα είναι. Το θέμα είναι ότι για μένα, μεγαλώνοντας και αλλάζοντας και οριμάζοντας, ευτυχώς, συνειδητοποιώ τι είναι αυτό που χτίζει τη ζωή σου σαν περιουσία. Οι σχέσεις με τους κοντινούς ανθρώπους που αγαπάς, που στηρίζεσαι, που σε υποστηρίζουν, που θες να τους υποστηρίξεις. Πώς θα τους βγάλεις αυτούς τους ανθρώπους, αν πάψει να λειτουργεί μια μορφή σχέση? Μ' αρέσει αυτό έτσι πως το λες. Έτσι είναι. Το θέμα είναι να ξεπεράσει κανείς εκεί πάνω στο χωρισμό και μετά, τέλος πάντων, γιατί εντάξει, ένας χωρισμός είναι ένας χωρισμός. Μετά πρέπει να ξεπεράσει κανείς τον εγωισμό και οι δύο τον εγωισμό τους, γιατί συνήθως ένα χωρισμό κάποιος είναι πιο πληγωμένος. Δεν είναι αυτό το κοινή απόφαση. Όχι, ναι, ναι, πλην είναι γίνεται. Λίγο, πώς, ναι, ναι, ένας αποφασίζει. Τέτοιο ή κάτι γίνεται, ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει και οι δύο να πούνε δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει τίποτα, κρατάμε αυτό το καλό που είχε η σχέση μας. Και αυτό μπορεί να μην γίνει αυτόματα. Είναι και εύκολο, βρε Μαρία, αυτό. Τι λες? Όχι, με αυτό σου λέω, μπορεί να μην γίνει αυτόματα, δεν είσαι, μπορεί ο εγωισμός σου. Βεβαίως, σιγά σιγά, σημασία έχει πρόθεση. Όταν είσαι ένας άνθρωπος που λες, τι είπα να πει εγωισμός. Τον εγωισμό σου ξαφνικά τον αφήνεις πίσω όταν κάνεις παιδιά. Το βλέπεις αυτό, οπότε εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και σιγά σιγά γίνεσαι ένας άνθρωπος, ναι. Γίνεσαι ένας άνθρωπος που εκτιμάς πιο πολύ την αγάπη. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Και σταδιακά κλειδωνίζεσαι. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται έτσι μαγικά. Όπα, παιδιά, το έχουμε εμείς, το βρήκαμε. Γιατί δεν μπορεί να έχει συνέστημα για τον άλλον και να πεις, άσε τώρα τελειώσαμε. Μακριά από τη ζωή μου. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι, αν έχεις βρει κάποιον που αγαπάς πραγματικά και σε αγαπάει πραγματικά, το οποίο δεν είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Είναι προφανώς, δηλαδή. Ξέρεις τι, εμείς κάνουμε δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές. Και το λέω τώρα, να, που το έχω ζήσει ανάποδα σε άλλες σχέσεις. Αν είσαι με λιγότερο εγωισμό, κάνεις και τον άλλο να έχει λιγότερο εγωισμό. Όταν τραβάς εσύ το σκηνή, τον φέρνεις και τον άλλο να τραβήξει το σκηνή. Όταν δεν δείχνεις αποδοχή στον άλλον, σου επιστρέφει ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ωραία τα λέει. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Μπράβο, Μαρία, ωραία τα λες. Δεν βλέπω εδώ καμιά φορά περιπτώσεις που είναι ο άλλος, δεν τον θέλει. Αυτή πάει και τη μαχαίρω. Αυτό το πράγμα με τρελαίνει. Δηλαδή, εγώ φουντώνω, πώς... δεν μπορώ, και μεγαλώνω αγόρια και λέω. Πώς έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος να θεωρεί ότι δικαιούται πάνω στη ζωή του άλλου? Εμένα, όσα χρόνια για κάνω αυτή την εκπομπή, όσες υποθέσεις και βγάλω, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με φουντώνω. Αυτό το ιδιοκτησιακό είναι δικός μου, είναι δικιά μου, τελείωσε. Ναι, και να καταστραφούμε και οι δύο, δεν με νοιάζει αυτό. Δεν το μπορώ, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει, μπορώ να το. Όχι δικαιολογήσω, μπορώ να το αναγνωρίσω, να το αιτιολογήσω, αλλά δεν το δικαιολογώ. Και μετά το χωρισμό, έβαλε το μαγιό
Και έκανε εξώφυλλο. Καλά, με συγχωρείτε. Μετά το χωρισμό και πριν το χωρισμό, okay, είχα ένα μαγιό σε μια παραλία ή έχω ξανακάνει. Έχει ξανακάνει. Δηλαδή, ότι έγινε τόση φασαρία για το μαγιό. Που γίνονται όλα τα παπαρατσικά στον αστέρα. Απλώς η άλλη κάνει ότι δεν κοιτάει την κάμερα. Σωστό. Με χρυσό μαγιό και ρουφηγμένη. Εντάξει, ρε παιδιά. Ήταν κουβέντα να γίνεται. Γιατί εσύ έχει ξανακάνει. Ναι. Όχι, φωτογραφίες. Έχω κάνει μαγιό. Έχει κάνει μαγιό. Έχω κάνει μαγιό. Και ένα οκ, και λόγω έτοιμα. Ναι, το θυμάμαι, κάνει, δηλαδή ναι. Δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα τότε, αλλά εντάξει, ναι. Κάτι έπρεπε να γίνει. Εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά, σωστό και αυτό. Ναι, καλέ. Το πρόβλημα είναι αν δεν σε συζητάνε καθόλου. Έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν ασχολούνται μαζί... Για φαντάσου να κάνω τη φωτογράφηση και να περάσει ντούκου. Θα έλεγες τι έχει γίνει τώρα. Ωραία είσαι στη φωτογράφηση. Πάρα πολύ τη χάρηκα τη φωτογράφηση. Είσαι πολύ ωραία. Έγινε, παιδιά, ο Κοσμάς Κουμιανός που είναι ο φωτογράφος, στη φωτογράφηση τον γνώρισα τώρα. Πέρασα τόσο ωραία σε αυτή τη φωτογράφηση. Με τους συνεργάτες μου που κάναμε το μακιγιάζ, τα μάλια. Σούπερ. Μετά πήγα από το περιοδικό για τη συνέντευξη και είδα και τις φωτογραφίες και λέω τέλεια. Τέλεια. Α, κάνω κι εγώ ένα μαγιό. Οπωσδήποτε. Με σκοτώσει ο Ευαγγελάτος. Κοίταξε. Εσένα, σε έχουμε δει με μαγιό. Έχω τόσο συντηρητικό. Αλλά φορούσες και τα βατραχοπέδια. Εσύ, μια μαραλία. Αυτό που κάθε φορά... Τώρα, που είσαι μια κορμάρα. Τι να κάνω, ρε πουλάκι μου. Έβαλα να πάω με τη μάσκα μου και τα βατραχοπέδια. Πολύ καλά έκανε. Και ήταν ο άλλος από πάνω, ο οποίος με κατέστρεφε διότι τράβαγε και από ύψος, γαμώτο. Δηλαδή, όταν τραβάς από πάνω προς τα κάτω, το βγάζεις και κοντόχοντρο τον άλλο. Άρα, Νίκο, πρέπει να κάνει μια κανονική. Το βγάζει και κοντόχοντρο για να φάνει ο άλλος ψηλός. Πρέπει να τραβήξει από κάτω προς τα πάνω. Και φωτογράφεις κάτω. Πρέπει να το κανονίσουμε. Πες τον Νίκο. Νίκο, είναι θέμα. Μαρία, ο Νίκος ακόμα πρέπει να κάνεις εκπομπή, πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα που έβγαινες, που τα βατραχοπέδιλε, τα μαγιό που λέγατε, όλο φέτος αυτό. Φέτος μου λείψε, τη βλέπω άμα σας μιλάει καμιά φορά και λέει κάτι. Πρέπει να κάνετε αυτό. Αργά, του Τσίπρας. Ομιλία Τσίπρας. Και λέω, αχ, δεν έχω εκπομπή, τα πιάνω, θα σε περιλάβω. Δεν μπορώ. Τι θα σχολίαζες αυτήν την εκπομπή, τι θα έκανες, αστείο βίντεο για μένα, τι θα έκανες φέτος. Καταρχήν που όλες είναι Μαρία Παπαδοπούλου που κάνει διαγωνισμό. Ξέρεις γιατί. Πείτε, μικρά παιδάκια έχω απέναντι και μιλάω. Πείτε ότι σας λένε Μαρία Παπαδοπούλου. Μαρία Παπαδοπούλου. Μετά εξηγείς μια κατάσταση. Α, όχι, όταν φουντώνει και γυρνάει και σας λέει. Καταλάβατε, την πήρε αυτός τηλέφωνο πάνω από το τρακτέρ. Και του είπε αυτή. Λένε. Το καταλάβατε είναι όταν φουντώνω. Ναι, από αυτό που θες εσύ να βγάλεις την ένταση. Ζορίζομαι και εσά την ένταση. Ναι, ναι, καταλάβατε. Το μεταφέρεις. Το λέω αυτό. Το καταλάβατε μπορεί να μην το λες. Το λες, δεν θυμάμαι. Το λέω. Το λέω πάρα πολύ. Και όταν πάει για το δώρο, κάνει αυτό. Κάνω έτσι και όλες πραγματικά. Γιατί τι γίνεται. Την ώρα που λέω εκεί τις πληροφορίες και σκέφτομαι και τι θα πω μετά και τι έχω πει πριν και να τα πω σωστά, δεν θέλω να σκεφτώ εκεί ένα όνομα. Και το πιο εύκολο όνομα που μου έρχεται πάντα είναι το Μαρία Παπαδοπούλου. Σας βλέπω, μ' αρέσετε. Έχεις πραγματικά κάνει μια εκπομπή που σου πάει, που είναι ωραία, είναι γρήγορη, έχει δημοσιογραφικά στοιχεία, πολύ, δηλαδή εναλλάσσονται τα πάντα. Και δείχνει ότι περνάτε και ωραία. Να κάνεις μια ωραία εκπομπή. Καλά να είμαστε. Υγεία να υπάρχει. Εγώ θα πω τον διαγωνισμό καλά. Τώρα με Μαρία Παπαδοπούλου πάλι έτσι για να την κάνω γελάσει και μέχρι να πω εγώ τον διαγωνισμό θα δούμε, θα στηθεί εδώ το σκηνικό να δούμε τα ρούχα της Μαρίας, έτσι. Λοιπόν, για να πάω εγώ στον διαγωνισμό, να σας δείξω εδώ την αυτοκινητάρα, να σας δώσω τα τηλέφωνα. Το βλέπετε εδώ και με τα πλάνα που τραβήξαμε από το εσωτερικό. Βλέπετε την οθόνη αφής. Υπερσύγχρονο το νέο Golf. Αυτό είναι το δώρο σας. 17.600 ευρώ είναι η αξία του. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε είναι να τηλεφωνήσετε σε αυτόν τον απλό πενταψήφιο αριθμό, στο 14.800. Θα ακούσετε το μήνυμα στον τηλεφωνητή. Όλες τις πληροφορίες που σας δίνουμε για χρεώσεις, τις δωροεπιταγές που κερδίζετε, τις ημερομηνίες των κληρώσεων, την άλλη εβδομάδα κληρώνει, να επαναλάβω. Και στη συνέχεια ένα μπιπ, ένα χαρακτηριστικό ήχο. Εσείς λοιπόν εκεί το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πείτε το όνομα τεπώνυμό σας. Για παράδειγμα, θα πείτε ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου ή όπως αλλιώς ονομάζεστε.
Και στη συνέχεια θα δώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου στο σταθερό ή κινητό για να σας βρούμε όταν θα γίνει η κλήρωση. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο διαγωνισμό μας και πάω εγώ στη Μαρία. Πάω στη Μαρία για να δούμε, πάμε να δούμε τα ωραία τα ρούχα. Θα έρθουν τα κορίτσια πρώτα. Θα έρθουν πρώτα τα κορίτσια, ωραία. Γιατί έχουμε και κάποια μοντέλα. Τα μέρη-μέρη λοιπόν, για να έρθει το πρώτο το κορίτσι να δούμε, για να, να τα δούμε και φορεμένα. Τα φλωρά λοιπόν, θα σπικάρεις εσύ έτσι, φλωρά, δεν θα μιλήσω, και το να σας πω, ναι, και να σας πω και κάτι, ότι είναι πάρα πολύ μόδα το μίντι. Το οποίο στην αρχή το φοβόμουν και φορώντας το, το νιώθετε τόσο θηλυκό και τόσο, τόσο κομψό, που έχει αρχίσει και είναι σχεδόν αιμονή μου. Εγώ το φοράω χρόνια, το όπως φοράς, ξέρεις. Ναι, και σου πάει. Χρόνια. Και μόνο οι πένσιλι φούστες με το μύτι είναι σούπερ. Μόνο μύτι. Και με μια φορά που βάλα και πάνω από το γόνατο με ξένησε. Ωραίο είναι και το γόνατο, να φαίνεται όλη γάμπα, αλλά το μύτι είναι μια άλλη ιστορία. Ωραίο πράσινο. Που αρχίζει το... τώρα, ναι, λοιπόν. Είναι... Αυτό είναι ένα... Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπόχα, αυτά που δείχνουν ότι έχουν μια νεμελιά, μπορεί να είναι καλοκαιρινά ή μπορεί να είναι και χειμωνιάτικα. Αλλά είναι ανάλαφρα και θηλυκά. Και αυτό τώρα το συγκεκριμένο είναι κρουαζέ, δηλαδή κουμπώνει μπροστά με τη ζώνη του και πολύ βολάν, κορίτσια. Αυτά τα σχεδιάζεις εσύ, Μαρία. Ναι, και τα υφάσματα τυπώνω εγώ, είναι δικά μας τα υφάσματα. Φοράς και εσύ σε άλλο χρώμα και είναι θεϊκή. Ναι, με άλλο πουκάμισο, με άλλη εκτύπωση δική μας. Με φλωράλ πάνω στο λευκό. Γενικά τα λουλούδια είναι τόσο θηλυκά και καλοκαιρινά που... Και οι εκτυπώσεις είναι δικές. Ναι, δεν υπάρχουν. Δεν αγοράζει φάσματα έτοιμα. Ναι, α, όλα δικά σας, Μαρία μου. Για να κάνουμε το δικό μας. Γιατί δεν το βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ενώ εκτυπώνοντας κάνεις αυτό που έχεις φανταστεί ακριβώς πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου το ροζ. Αυτό λοιπόν το ρούχο που έχει και τις πιέτες στο μανίκι και δίνει πάρα πολύ όγκο, θα το ξέρετε, η Τατιάνα έχει φορέσει πολλές φορές φορέματα με μανίκια με όγκο, με το βολάν πίσω του. Αυτό είναι από τα best seller μας, υπάρχει και σε θαλασσί και σε λευκό, είναι εντελώς βαμβακερό. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο ρούχο, είναι όλο, ναι. Βαμβάκι. Είναι όλο βαμβάκι. Ναι. Αχ, εγώ μην αφαιρθώ. Στα κόστη. Εντάξει, αλλά άλλο είναι να βάλεις όλο βαμβάκι, το ρούχο είναι άλλο πάνω στο παιδί. Υπάρχουν μερικά συνθετικά που είναι πιο ακριβά από τις φυσικές ίνες, γιατί είναι πολύ πιο καλές ποιότητες. Α, ναι. Ναι, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Α. Αυτό είναι ένα φόρεμα που είναι μίνι με ανοιχτό μανίκι πάλι που κάνει καμπάνα. Έτσι, πολύ δροσερό, μπορείς να το βάλεις από το πρωί στη παραλία με το μαγιό ή στην πισίνα και μετά μέχρι το βράδυ ακόμη και να φας ένα εστιατόριο. Εγώ αυτά τα φορώ πολύ. Παπουτσάκι. Αυτά δεν κλέβουν πάρα πολύ γιατί δεν είναι κολλητά. Mm. Ξέρεις, είναι η μέρα που έχεις πάει, έχεις πάει, έχει πριστεί η κοιλιά σου, δεν είσαι να ρουφάς. Αυτό έχει, είναι το χώρο. Δεύτερο αγαπημένο μέχρι τώρα, το κιμόνο. Αχ, παιδιά, και εμένα τα αγαπώ τα κιμόνο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Αυτό είναι σε μίντι, υπάρχει και σε μίνι και μπορεί να φορεθεί και ανοιχτό, χωρίς, δηλαδή με τζιν μόνο. Με οτιδήποτε από μέσα φτάνει να είναι μονόχρωμο για να μην γίνει υπερβολή. Αλλά... Και με μαγιό, μπορείς να το βάλεις αυτό. Με τα πάντα, όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ και με όλους τους τρόπους. Ωραία αυτό κορίτσια είναι αυτά. Είναι κορίτσια της Κρίστη. Τι ωραία κορίτσια είστε εσείς, καλέ. Δύο μέτρα η καθεμιά, κανονές, ναι. Όλες. Βάλιστα. Λοιπόν, είναι στην ίδια αισθητική που είναι το προηγούμενο, το κοντό άνετο με το μανίκι καμπάνα. Γενικά είναι και τη μόδα τα πολύ πέρα από το σκέτο φλωράλ, είναι τα εξωτικά. Με φίνικες, με καριδιές, με παπαγάλους. Ωραίο και αυτό, πολύ ωραίο. Ποιο είναι αυτό? Τρίτο αγαπημένο. Αυτό λοιπόν είναι σχέδιο του Τίμου. Είναι ζωγραφισμένο από τον Τίμο. Σχέδιο τακούι, το οποίο έχει τυπωθεί πάνω στο ύφασμα και κάνει ένα εξαιρετικό τουνίκ που μπορείς να φορέσεις με ένα κόσμημα από γάμο μέχρι πρωί. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Εξαιρετικό. Και για τα νησιά, το καλοκαίρι, και για την πόλη, και το πρωί. Και παντού, παντού. Γιατί είναι και δροσερό και ανάλαφρο. Μία Μύκονο τώρα με αυτό. Οι πιο ψαγμένες μας πελάτησες. Φυσά, ναι, σταματογιάννη τα ακούει ασταμάτητα, ναι. Είναι ωραία. Πάμε να δούμε και τα λαστοκαλώγια. Πάμε να δούμε αυτά εδώ. Τα οποία έχουμε και μονόχρωμα για τις κυρίες που θέλουν κάτι πιο... Ας πούμε... Μάξι φορέματα σε έντονα χρώματα. Ωραίο χρώμα αυτό, ναι. Το φούξια. Και το πάει με το μαύρισμα. Και ξέρεις ποιο είναι πολύ ωραίο χρώμα για φέτος? Αυτό. Αυτό το φοράω συνέχεια εγώ το χρώμα. Αυτό το χρώμα, παιδιά, που είναι το της... Το νούντα αυτό. Ναι.
τη Σάμου το πιο, της πούδρας το πιο ροζ είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, αυτά τα φλωράλ στην Πόχο γραμμή. Καλή, δώσε μου το ροζ εδώ που έχω φάει κόλλημα με τα είναι πίνκ μίνι. Εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό... Μπορώ να στο κάνω σε μακρύ. Αυτό δεν είναι τα πιάνο, δεν φωνάζει. Είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Βαμβακερό και αυτό, το σαφάρι, που μπορείς και αυτό να το φορέσεις ανοιχτό αν βγάλεις τη ζώνη του. Βαμβακερό και να το είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και είναι πολύ ωραίο ύφασμα. Εγώ που δεν είμαι ρομαντική και έχω μονή με το πίνκ. Εσένα σου πάει αυτό. Ναι, έχουμε και πουκαμισοφορέματα βαμβακερά για όλη τη μέρα σε ροζ και σε θαλάσσι. Σαν το ροζ που είδες πριν, με μια ζώνη που μπορείς να το βάλεις και να είσαι στη δουλειά και στο γραφείο, αλλά και το βράδυ να συνεχίσεις. Εξόπλατα. Αυτό, ναι, μ' αρέσει το εξόπλατο. Οι Ελληνίδες φοράνε πάρα πολύ το φόρεμα αυτό το μακρύ το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά εμένα πάρα πολύ επίσης, που μπορείς να τα βάλεις και με το κομπινεζόν γιατί έχει διαφάνεια. Αλλά είναι, αυτό το print με τρελαίνει. Ναι, με τρελαίνει. Είναι τόσο, τόσο 70, σαν να βγούμε από το σκάφος ναι. και να πάμε να φάμε. με ένα ωραίο τυρμπάν. Πράγματι. Από μεγάλο σκάφος. Γράφει και από μεγάλο σόι. Γιατί στα μικρά τα σκάφη δεν μπορείς να βάλεις μακρύ. Στα μικρά θα βάλεις μίνι. Γιατί το πατάς και σκοτώνεις. Αυτό είναι για το μικρό το φυσκωτό. Έχω και για το μικρό. Για το μικρό το φυσκωτό. Για το φυσκωτούλι. Το κοντούλι. Ωραίο. Ωραίο χρώμα, ναι. Και είναι μελετημένα για το μαύρισμα να γίνεται χαμός. Αυτά είναι μερικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε γιατί το ανοίγει κιόλας. Ένα φούστα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θέλω να σου πω, Μαρία μου, ότι έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τατιάνα. Και εγώ έτσι νιώθω κάθε φορά, αλλά άμα στο λένε και απ' έξω, το έχεις καταλαβαίνεις. Κάνει πολύ ωραία δουλειά και τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι έχεις συνδυάσει μόδα και δημιουργία με τα μηνύματα της αγοράς. Μπορεί να αυτό να το κάνεις υποσυνείδητα κάποια στιγμή. Όταν πρώτο γιατί... ξεκίνησες, ναι, ναι. έκανες μόνο ναι, ότι ναι, σου ναι, καπνίσει, ναι. ότι καλά, σ' αρέσει. Και πολλά λάθη. Ενώ τώρα βλέπω ότι ναι το φλωράλ, ναι η φούστα που θα βάλω, ας πούμε, εγώ στην εκπομπή. Ναι, αλλά ναι και στο φόρεμα που θα βάλει η Ελληνίδα ναι, ναι, πιο ναι, εύκολα. Ναι, 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 μπορεί. Μα τι μαθαίνεις τη δουλειά και άμα σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν να ξεκινάω να κάνω τι θέλω να βάλω για το καλοκαίρι. Και ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι πρέπει να ταιριάζει και στην άλλη. Πρέπει να, να μπουν όλα τα σώματα. Να μην είναι οι γραμμές μόνο που ταιριάζουν σε κοριτσάκια που είναι με μεσούλα 56. Πρέπει να μπουν όλες για να είναι όλες χαρούμενες και ευχαριστημένες. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ ώρα και χάρηκα που σε είδα. Ένα σε φιλήσω. Πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα ρούχα. Θέλουμε να σε δούμε. Εμείς θέλουμε να σε δούμε τηλεοπτικά όταν εσύ το αποφασίσεις. Προτάσεις έχεις και το ξέρουμε, αλλά είσαι και επιλεκτική.